είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Άρχισε να τα ξυπνήσει. Να μάσουμε τη Μαρίνα μέσα, προγραμματίζω. Μάλιστα. Άρχισε γιατί εφκέβαζα το έργο του Μακάριου. Μα κάνουν πάλι έργα στη Μακαρίου. Καλά μου, δεν να με κατεβώ σήμερα κάτω. Άλλα τα έργα κοινά που θκεύασε Στεφανάκη είναι εσύ, και άλλα τα έργα που θκεύασα εγώ. Καλά, στο σχολείο μένα με θα νιστάζει. Έτσι να νιστάξω λίγο, να σμηθώ έτσι λίγο, για πάλι την ώρα των μαθηματικών. Τσιμισμένοι, όξυπνοι, πάλι δεν τα καταλάβω. Με στέλνει και μένα μου κι εγώ την ώρα των μαθηματικών. Ο δάσκαλο με στέλνει με έξω να. Συνάω καπάρι. Θέλω άλλο. Δεν γίνεται, Μαρίνα μου, θα το πεις. Είπα σου χίλιες φορές να φέρνεις γάλα να πάχουν και πάλι φέρνεις ποτέ μου πασινίσκι. Δεν το πίνω, καλέ μου. Άντε πάλι, πασινίσκι. Κόρη, πού σου μητσιά πίνες γάλα τη σοκολάτα και τώρα πασινίσκι. Πού μου μητσιά, πότε θες με ό,τι ήθελες. Για να διάστημα αφού μου λότα. Λότα, πότε σου σαν τη λότα, κόρη. Τι τη φορά μου έβαλε ο δάσκαλος στο δημοτικό να κάνω το αρνήσεις κοινή της γέννησης. Στεφανάκη, μα γιατί φορείς έτσι ρούχα σήμερα. Α, τηλεφώνησε μου ο παππούς ο Αντρίκος να πάμε ψάρεμα στο φράχτη. Άντε ρε Στεφανάκη, πως σχέθηκες μου το δίλησμα να πάμε να αγοράσουμε ένα μυθιστόρημα του Χάρι Πότερ. Μα είναι αυτό το δίλησμα, ναι. Ναι, ξέρω σε εσένα, είσαι αξίος να κρατάς το καλάμι για με τρεις μέρες και με φαΐ με νερό να ζητήσεις. Μα γι' αυτό παίρνω και το παππούς σου μαζί μου. Τότε ήσουν πας στην ανάπτυξη σου. Όχι, την τάση για το πάχος ακόμα έχω την. Καλημέρα, Νίκη μου. Καλημέρα, Μαρίνα μου, τι κάνεις. Πίνεις γάλα το λόπαχο. Αγάπη μου, να προσέχεις, γιατί βλέπω σε έχεις τάση για πάχος. Μαμά, πώς είναι να μου λέει. Που με τσούτια που πελώ μαθαίνεις την αλήθεια. Τέλος πάντων, να πάω. Το πιστεύω. Φέρε με τόσο μητσά. Όχι, Άννα μου, στη δική σου την περίπτωση δεν είναι το μητσά που εννοούσε, είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα θέλει και το γάλα της. Το γυνάτι της ξέρεις το. Να το πάρω καλοποτσί, γιατί και αυτό μου ήρθα. Ευκαιρία να βάλουμε λίγο μέσα στον καφέ μας. Αριά. Μαρία, μα θυμίζω να μας φέρεις τον πρικιν πίσω. Μαμά, να μου δώσεις καμιά λίρο να πάω στο περιθύριο να αγοράσω γάλα σοκολατένιο. Να σου δω, αγάπη μου, να σ' αφήκω να πάει στο σχολείο νηστιγή. Και όπως είπαμε, να, που τα έπρεπε να πάει η γάλα άπαχο. Στεφανάκη, επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να αφήσει που σπίτι να τα φαφείω για να έρθω εγώ. Θέλω να σε βρω δαμέ. Ούτε σε δουλειά να πάει, ούτε από ποτέ αλλού. Ποια δουλειά, μάνα μου, αφού όπου πάω, θκιόχνουμε. Αφού εγκατάντησε δημόσιο κίνδυνο, ρε Στεφανάκη. Μόνη λύση είναι να βρει να κάνει μία δουλειά μόνο σου. Σωστά, έχει δίκιο. Να κάνω μία δουλειά μόνο μου. Θα το σκεφτώ. Να το σκεφτεί, είπαμε, Στεφανάκη, να θκευάζει εφημερίδα. Σε παρακαλώ. Σκέφτομαι τώρα, μην διακόπτει, σκέφτομαι. Αφού σκέφτεσαι ρε θκευάζεις, θκευάζει με ο ζώδιο μου. Τι εφημερία που ξέρει το ζώδιο σου. Να πας στη μάνα σου να ρωτήσεις το ζώδιο σου που σε γέννησε. Η εφημερία σου και το ζώδιο σου. Στεφανάκη, είμαι δίδυμος. Γιατί μιλάς δυνατά τώρα, πρωί-πρωί. Πρώτο δεν μιλώ δυνατά. Φωνάζω. Καλά, δεν φωνάζεις. Τι θέλεις. Θκευάζει με ο ζώδιο μου. Δίδυμος. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα σας επιφυλάσσει μία δυσάρεστη είδηση. Ετοιμαστείτε κατάλληλα. Να την υποδεχτείτε. Ω, πελάρες, έχω πάνω πιο το γάλα μου και πίσω να μου φέρει σοκολατένιο την οίκουα. Τον συναισθηματικό τομέα, όλα βαίνουν καλό. Παιδιά, είτε ευκαιβαζόφε, έφυγε.
Λοιπόν. Έλα Μαρίνα μου, και να αγοράσεις κάτι που τρώετε, όχι μόνο λιξά. Άντε ρε μαμάκι με τίποτε μωρό. Νίκο, θέλω και εγώ λεφτά. Με ζήλεψες μάνι μάνι. Σιγά να με ζήλευκα, θέλω να αγοράσω ένα λιξό που το περίπτερο. Ρε άντρη μου, για όνομα του Θεού, έχετε κατίνα στο σχολείο σας και αγοράζετε πράγματα από έξω. Νίκο, η κατίνα μόνο υγιεινά πράγματα που λέει. Συγγνώμη, αρχίσαμε. Ω, να φάω και εγώ και μετά να αφήσουμε να πόνεις. Ναι, Μαρίνα μου, άφησε την να φάει λίγο, εντάξει. Να έρθουν που τις 7.30 οι καθηγητές σας. Σιγά μην έρθουν που τις 7.30. Εννιά που με έπιασε, αν έρθουν και αν μεν έρθουν. Με τον Άλεξη που με κόφτει που να κάτσε να περιμένει και να μουρμουρά. Εσύ γιατί άρχισες? Έλα μου το ζώδιο μου το Στεφανάκι. Νικούα, έφερε σοκολάτα, νιώθω το καλά. Τώρα σου με τα φάω τώρα τούτα. Εντάξει, αγάπη μου, σου βάλω όλη ζάχαρη. Κάνει κόρη μου και εσύ δύο τροπίες. Το σοκολάτα είναι το καλά σε μαράνε τώρα. Να πω εγώ να ακούσω το ζώδιο μου. Και τα γιώνεται, α. Το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει θα κάνει κάτι το οποίο θα σας απογοητεύσει. Και θα κάνετε δεύτερες σκέψεις αν θα εξακολουθήσετε να είσαστε μαζί του. Κάνει, ακούσα κάμποσα. Σήμερα δεν πω ποτέ, θα μείνω σπίτι. Τέλειωσε. Δεν είπα και κανένα νέο, κόρη μου. Αφού είναι να μείνει σπίτι, έρχεσαι μαζί με εμένα και με τον παππού σου να πάμε στο φράχτη να ψαρέψουμε. Κάτσε για με που είσαι. Την περασμένη φορά που πήγαμε, έπεσε μέσα και είδαμε και πάθαμε να σου πω σε βγάλουμε έξω. Ναι, αλλά ήταν ένα βράχο στο φράχτη και έτσι ερευνήσα. Ξέρει ότι ήταν το έχουμε να μείνει που κάτω για να γίνει τρόφι το ψαρκό. Σιγά είσαι ο φράχτη, έχει καρχαρίε να με φάει. Άντε. Καρχαρίε είσαστε εσύ σούλοι που πάτε και ψαρεύκετε τα καημένα τα ψαρούθια. Ξέρεις ότι μιλάς σαν την αρφή σου. Έγινε ζωόφιλη τελευταία. Μη κακό μου να γίνω όπως την αρφή μου, αλλά κάμε παρέα μαζί της. Κόλλησε τα συστήματα της, τέλος πάντων, παπά μου. Σίγουρα να μου πει να χωρίσουμε. Φε κατάλαβα τον εγώ, έψες έτυχνε λίγο πειραγμένος. Άντε Μαρίνα, δεν είναι να πάμε σχολείο. Δεν πάω πού ποτέ, σήμερα θα μείνω σπίτι. Ένα με χωρίς ο Αλέξης. Είναι κρίμα και μιλά σοβαρά τώρα, πού το ξέρεις? Εσκεύασα το στην εφημερίδα. Πρέπει να είναι πολλά τσι δυνατή η σχέση σας για να γράφει και η εφημερίδα, ναι. Να μου κάνεις εμένα το παλαβό. Αν και είσαι λίγο. Στα ζώδια που το σκεύασα, αγάπη μου. Έλα ρε Μαρινάκη μου, πιστεύεις εσύ στα ζώδια? Ξεκόλα που θα μέσω Μαρινάκη σου δεν είμαι, έτσι να σου πω και κάτι άλλο, ναι, πιστεύω στα ζώδια. Εγώ φταίω που σου το παίζω καλή για να χωρίσει τον Αλέξη να μου κανονίσει εμένα. Γυρεύκιστες νομίζω. Άντε, τάραξε να πάμε σχολείο. Όχι, δεν πω πότε, θα μείνω σπίτι. Μπες που πότε. Όχι. Μάλιστα. Πώ στη μάμα. Στη μάμα. Αουάου, άντρε μου, πολύ πολύ εκεί. Καμού, ρε άντρε, αουάου, άντρε, ρε άντρε μου, αουάου. Αμάν. Παραγιά μου, παραγιά μου, τούτη κόρη σου. Αν δεν φορτωθεί ένα σωρό, γκρέμεσαι και τώρα να πάει στο σχολείο. Μαρίνα, άντε, μάνα μου. Μάνα μου, σε παρακαλώ, αφήνεις με να πάω λίγο για ψάρεμα σήμερα. Όχι, θα πάει σπουδέ. Και πρόσεξε, όνα πάει κρυφά μου, γιατί θα βάλω την Άννα να σε παρακολουθεί. Έτσι, αλλιώς η Άννα είναι όλους που μας παρακολουθεί. Και προς πληροφορία σου, όταν φεύγεις εσύ, η Άννα έρχεται εδώ και πίνουμε καφέ. Πρόσεξε πολλά καλά. Θα πιείτε καφέ, θα πάτε στην κουζίνα. Όρτετε τα μέσα, θα να μου τα σιωνώσετε. Μα γιατί με αφήνετε από για ψάρεμα, στο φράχτη που να πω. Όχι, στη Λεμεσό. Δεν θα πάει, δεν καταλαβαίνει. Μα φάση, αν πάει πνιό. Τούτο είναι το τελευταίο που με ανησυχεί. Φοβούμαι ότι ένα κατεβεί η μάνα σου τα μέσα δά. Η μάνα μου. Ναι, η μάνα σου, και να αρκέψει. Απαραγία μου, άρχισα εσύ. Απαραγία μου, κάτι συνδεδική. Απαραγία μου, και αν επάθα τίποτε. Να με ταράξει. Μάνα μου, η μάνα μου, μάνα είναι. Ανησυχία τα παιδιά τη. Μα τούτη ξεπέρασε κάθε όριο. Παραγία μου, γιατί έρκου. Κόρη! Η τελευταία σου ευκαιρία, ενάρτης. Όχι. Άντε κορούες, αρκείτε. Η Μαρίνα θέλει να πάει σχολείο γιατί βαρκέται. Το έθελε, βιτέψαν το γένε βλάστης. Ένα που βαρκέται να πάει σχολείο. Στεφανάκη. Μα γιατί είναι η κουάφαρε και τη πολλά το σχολείο να πει να σπουδάσει. Ναι, άρα και τη μάνα μου, αλλά ύστερα που τέλειωσε το σχολείο. Βέβαια, μαθήτρια ήταν χειρότερη που λόγω. Έσα σε μα καλά. Μόνο δεν τσιλιάντη η μισή μου. Τούτα έκανα τα ζεγό τη γιαγιά σα, αλλά εσεί δεν πρόκειται να μου γελάσετε. Μάμα. Περάστε στο αυτογείο και έρχομαι. Να μην τελειώσει ο χρόνο. Εγώ βιβλίο δεν θα ξανανοίξω. Γιατί τώρα ανή. Λοιπόν, φεύγω. Όχι ακαταστασίε, ό να κύσπα στου πάγκου, ό να μαϊρέψει, ό να κατώσει τα αρμάρκα. Περίμενε. Μου τα γράφει καλύτερα, πού να τα θυμηθώ. Ή μάλλον πε μου καλύτερα τι μπορώ να κάνω. Να κλείσει το σπίτι και να πάει στο πάρκο. Έφυγα. Θέλεις να σου διαβάσω το ζώδιο σου. Άλλα του λαλίτσα, άλλα καταλάβει.
Έφια! Περίμενε, πέ μου πότε γεννήθηκα να θυκευάσω το δικό μου. Έφια. Θα θυκευάσω και τα δώδυκα. Μα πού το έβαλε το ευλοήμα. Στέφανε, μη φτάσε, είναι η ώρα του καφέ. Κάτσε γιατί θέλω να βρω κάτι που έχουμε ζητήσει. Ού, να βρει κάτι, είναι το καρδάκι μου κυρεύτη, ξέχνα το. Χρειάστηκα το εγώ προχθέ που είχα ξένου και πήρα το ποτσιούλο. Όχι, είναι ένα τετράδι που τη νίκη. Να πρέπει να το κάνει το τετράδιο. Μα γράφει μέσα από ό,τι γιορτάζει ο καθένα μαζί. Άντε πάλι, πάλι ξέχασε πότε γεννήθηκε. Ναι, και θέλω να θυμάσαι το ζώδιο μου. Έλα, κάτσε να σου πω εγώ το ζώδιο σου. Δηλαδή που ξέρει το. Βέβαια, για με αυτό το ίδιο ζώδιο που έχουμε. Μα γίνεται ρε, αφού εσύ είσαι γυναίκα, εγώ είμαι άντρα. Γίνεται έχουμε το ίδιο ζώδιο. Το πιστεύω, αν δεν είναι άντρα και μετρα, κάτσε και μου να σου το δείξω, αλλά σου εγώ ποιον είναι. Ωραία, ορίστε. Λοιπόν. Τούτο. Κάμασε. Ναι, Σκορπιό. Όντω κι εγώ. Εγκατζάρικο ζώδιο. Εμίλη είναι η Άντζη Λουπέσκου. Άντε και μετά κιόλα να πιούμε και καφέ, εγκομά. Ναι, να πιούμε ύστερα καφέ. Να φτιάξουμε πρώτα το ζώδιο. Ναι, άντε. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί να φτιάξω έναν άλλο που είναι καλύτερο, να φτιάξω τον Λέοντα. Λέοντα δεν σε φάει, βρε που να φτιάξει τον Λέοντα. Τέλειωνε, για μένα και πάω τόσο να φτιάξει τη γεύση που σ' αρέσει. Τι άβαζε. Δυσκολεύει, να φτιάξω εγώ. Φτιάξε, αρέσει. Φτιάξε δυνατά μου το ακούω εγώ, έτσι. Όχι, να φτιάξω από μέσα μου να μάθει. Τι να σου πω, πάντα συνεργάσιμες οι γυναίκες. Γιατί να μείνεις σαν εμάς που είμαστε συνεργάσιμοι. Τώρα εσείς αφήνουν να πάει ψάρεμα. Ωραία, φίλε. Άρε, Στέφανε, λυπή με φάνταστα το πράγμα. Ένα χρειαστεί να πάρω την διπλοκαμπινιά μου να την κάνω λέσει, ρε Στέφανε. Ούτε ψάρεμα να αφήνουμε να πάω, ούτε δουλειά να αφήνουμε να πάω. Είμαι όλη μέρα σπίτι. Παίζω με την πατερινή μου. Χώμα λόν, α. Χώμα, τέλεια χώμα. Φαντάζομαι ζημιές που να κάνουμε στις νίκες. Καμία ζημιά στην πληροφορία. Κάτι κάπου του ψυγείου αντί να βράζει, παγώνητα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Αντί να τα παγώνει, βράζει. Επήραξες κανένα κουμπί, δεν ήταν. Κάτι έκαμε σε ένα κουμπί, έκαμε κλικ. Έμεινε στο χέρι μου. Τέλος πάντων, σήκω πάνω. Γιατί? Ακολούθαμε. Έλα, έλα. Μαζί. Τι έγινε. Έλα, πάρ' το τηλέφωνο. Πάρ' το τηλέφωνο. Τι έκαμε το τηλέφωνο, ρε. Τηλεφώνα, Τζίνο που σου έφερε το ψυγείο να έρθει εδώ στάση, να μέσα στη στάση για σένα νοικιάτε γρήγορα. Καλή ιδέα. Άντε να δούμε. 2-2 πρώτα. Ναι, 2-2 έβαλα. Πάμε κάτω. 5, 5, 4, 3, 4, 6, 7, 8. Και εσύ που ξέρεις το τηλέφωνο. Αφού είναι ο που μου το έφερε, εσύ το πιέρωσες. Α, ναι, ρε. Σήμερα θα συμβεί κάτι για πρώτη φορά στη ζωή σας. Α, και βάζει το ζώδιο μου. Πράγματι, σήμερα μίλησε μου η μαστόρισσα μου, τον καιρό που πήγαινε και χωνεύκη με. Όσον αφορά το συναισθηματικό τομέα, το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, εξακολουθεί να σας αγνοεί. Ου, γιατί είναι τώρα που με αγνοεί, πριν τις φασαρίες. Κάποια στενή σας φίλη θα σας εκμυστηρευτεί κάτι σημαντικό. Επανάγια μου, λαλείς να είναι έγκυος η Λένια. Φιλελάδα, δεν θα το πιστέψεις. Σιλένια. Όχι, η κάτια μας. Τελικά, ευκήκε το οροσκόπιο μας αληθινό για ούλες. Ευκήκε. Τι χαίρομαι που τα γράφουν τα ούλα. Εμένα ξέρατε με εντάπιστο στο μας είμαι. Ξέρουμε σε, ξέρουμε σε. Ευκήκαν ακριβώς όπως τα θυκιάβασαν ο παπάς σας πριν εφημερίδα. Εγώ πάντως έχω αγωνία να θυκιάβασω. Τι γράφει για μένα σήμερα. Ή πήγαινε ο παπάς σας να φέρει την εφημερίδα. Εγώ δεν πάω. Πού πάτε δίχως να θυκιάβασω το ζώδιο μου. Μα το πάω. Ήταν που ήρθε. Άντε, άντε, ενθουσιαστούμε. Σας είπα καλημέρα σήμερα. Άντε, ρε, μου ανοίξε την εφημερίδα να δούμε. Τι γράψεις, πώς το πάρεις. Το λοιπόν, το ποιος το δίνω να αρχίσω. Το δικό μου. Όχι, θα αρχίσω από το δικό μου. Μα ύστερα από πόση ώρα είναι αυτή ο φίλος μου. Μα πέρατε για να αγοράσει μια μπλούζα της Μαρίνας, γιατί αγόρασαν τις άλλες προχτές βιβλίων και ζήλεψε. Άντε, κάνει μουρμούρα.
Εσένα να σου κάνει παρέα μα. Όχι, κάμνη μου. Ένα άλλη χάρη να πίνει το πλάσμα μαζί σα καφέ. Μαθαίνει τα νέα τη γειτονιά ολόκληρη. Πάτε τώρα, καλέ μα και κουτσομπόλε. Το πιστεύω, δεν είσαι πιο κουτσομπόλιε που του άντρε. Έραξε δεν μαζί μα τι γεννήσει 100 φορέ. Όχι, μάνα μου. Ο Στέφανο, οπότε να πάει στον κουρέα του, μαθαίνει όλα τα νέα λευκοσία. Α, τώρα που είμαι σκουρέα. Αγάπη, αγάπη, πότε να μου κόψει τα μαλλιά μου που μακρύνα. Μάνα μου, γιατί διασκολία να πάει στον κουρέα να σε κουρέψει. Όχι, έχουμε συμφωνία. Εγώ κόφω του τα τσουσιόνι μου τα. Ο Θεός που σας έσμιξε. Φοβερό πάντως, ό,τι έγραφε το χαρτί να φύγει ένα αληθινό. Έγραφε ότι ήταν αμερόσα μαζί με τον Αλέξη και εξ, εμέρωσα. Εσύ είχες εσύ μέρε Μαρίνα, έγραφε μέσα στην εφημερίδα το όνομα να Αλέξης. Εν έγραφε, αγάπη μου Αλέξης, έγραφε το αίσθημα σου. Το αίσθημα έχουν το όλοι. Το ζωγό. Άντε ρε άντρη μου, μην παραπονιέσαι. Αφού πάμε να έρθει και σένα το τυχερό σου σιγά σιγά. Να τα λαλούμε ξανά και ξανά. Αφού είπαμε. Στραβή πολύ! Άντε ρε άντρη μου, έγκλεισε να σου πω. Πες μου για το ζώδιο σου τώρα, σένα τι έγραφε. Εμένα έγραφε να κάνω υπομονή. Ναι. Και σιγά σιγά θα έχει εξελίξει, σύντομα. Α, όπως το Κυπριακό. Η αλήθεια λέγεται ότι κάποια από τα πράγματα ευκήκαν αληθινά. Ψάχνω για τον άντρα των ονείρων. Το κακό σου που τον ψάχνεις, όξυπνη. Λαλείς. Λοιπόν, τι να μου λένε τα ζώδια σας. Θα το πιστέψεις. Ό,τι γράφει η εφημερίδα γίνεται κατά γράμμα. Ω, ναι. Να υβράσω εγώ πολλά μεγάλη συσχέτιση. Ω, είναι τα λέξεις χρησιμοποιά η αγάπη. Τον τζερμό έπρεπε να σλαλείς, θα γυρίζει και μητσοκάμμας μου. Δεν είδες ένα που μητσοκάμμου γεμό, είναι το διπλανού σου. Το λοιπόν. Θέλετε να σας σκευάσω τα ζώδια, ξαναθυμηθείτε ανιέτα σας. Άντε να δούμε. Θα σκευάσεις ζώδια. Ρε φίλε, τον τελευταίο καιρό επελάμε με τα ζώδια. Αφού μόλις μπω το πρωί με την εφημερίδα, βουρούν λες πάνω. Έρχεται και η γυναίκα σου. Ναι, ξέρω το. Νιώθω ότι μου φεύγει. Αχ, τσαπλώνω την κορμάρα μου, τσαπολαμβάνω πρωινών ύπνων. Τι θα κάνω μαζί του, αν μπορεί να πει, τι θα κάνω μαζί του. Τι είπα, ευτυχώς ελαλείς που έναρκεψαν να πιάνουν τα 090, τι δε μη. Πού. Α, ευτυχώς γιατί τούτη γραμμή είναι κομμένη για το σπίτι μας. Κομμένη. Ναι, έκοψε την νίκη. Για τηλεφωνούσε για να μαθαίνω τα ανέκδοτα, κατάλαβε. Του είσαι γεννήσιο, Στέφανε, συμφωνεί. Ο νου του εμπάσει πελάρε. Άκουσε η ζώδια. Ναι, και το αστείο είναι ότι το χάζει. Πώς τα τερκάζουν τα πράγματα από εκεί που οι εφημερίδες και νομίζουν ότι φταίνουν αληθινά. Η αλήθεια μεταξύ μας είναι γεγονός ότι είσαι πολλά χρόνια που οι άνθρωποι ασχολούνται με ζώδια αστέρκα, ξέρεις. Κάποια αλήθεια πρέπει να κρύβουν. Σοβαρά. Σοβαρά. Όχι, το δικό μου. Το δική μου εφημερίδα. Έτσι και αφήσεις τη βούρνα και φουλώσει, ξέχνα το μάνα μου μετά. Πολλά δύσκολο να καθαρίσεις. Μα δεν μας τυράνε που να μας κάνεις ολόκληρη διατριβή περί βούρνας. Ω, σήμερα είναι η μόνη μέρα που τα έπλυνα με την όρεξή μου. Βέρεσαι το υγρό των πιάτων που είναι φιλικό στα χέρια του Στεφανάκη. Όχι, το οροσκόπιο μου γράφει ότι να μου δώσει αύξηση ο άστρο μου. Με αυτήν την εφημερίδα? Ναι, φέρα την ο Σίλο. Έλα ρε, μαμά, με λέγε τσόν παπά μου, ντροπή, είναι σωστό. Κορί μου, όταν λέω Σίλο, εννοώ Σίλο. Γαβ, γαβ. Και όνομα του Θεού, αφού τον εκπαίδευσε να φέρνει. Και πού είναι η εφημερίδα τώρα? Με στο δωμάτιο μα, πα στο κρεβάτι. Άδετες! Έγινε καγκαπνός! Αγάπη μου, επιτέλους μπορώ να πω ψάρεμα με τον παπά μου σήμερα! Εξαρτάται! Έκαμες όλες τις δουλειές που σου ανέθεσα! Βέβαια! Έλουσα και το αυτοκίνητο να πιάσει το σύλλο! Δεν πάει άλλον η κατάσταση του, ρε φίλε! Άλλον που τα ζώδια έλεγχουν! Άσε που με αφήνουν να πω για ψάρεμα και μουρμπορά ο παπάς μου! Μουρμπορά! Είναι εντάξει τα ρούχα μου! Α, ναι, ναι! Πολύ ωραία, μάνα μου! Εντάξει! Ωραία, ωραία, μια χαρά! Εσένα δε σε φιλώ. Παπά, φεύγω γιατί το οροσκόπιο μου λέει ότι θα τα σκεδάσω απόψε. Θα τα κάψω! Τα ρημάδια τα λεφτά μου. Κατάλαβες. Άμα του πει το ζώδιο να βγουν, φγαίνουν. Άμα του πει να κάτσουν, κάθονται. Και πάει συνέχεια την ιστορία. Στεφανάκι, αρέσκει σου το διφουστά. Τι αφούστα, αφού είναι παντελόνι που φάγε. Ου, εξιάσα. Άτε, για το ζώδιο μου έγραφε ότι θα είμαι πολύ ανέμελη σήμερα. Ω, μάνα μου, τούτη είναι αλλού ξημερωμένη. Άρα για το γενικό μας είναι που γράφει. Α, Παναγία μου, δώκαμε πάρα πολλά λεφτά. Ναι, γιατί διαβάσαμε τα ζώδια μας και έγραφε ότι σήμερα η μέρα είναι κατάλληλη για ψώνια. Μάνα μου, ρε Στέφανε, επίαν τα ριάλια που φύλαγε για να πάω στον τελικό του Champions League. Τα ριάλια επίαν. Εγώ πάω για ψάρεμα. Γιατί ρε,
Γιατί ρε Στεφάνε, χρειάζεσαι τόσα πολλά κρίματα για να πάει στο ψάρι. Μα τι λαλούμε το σιδόρ. Άρε Δημήτρη, άρε Δημήτρη. Ξεχάνεις ρε. Ναι ρε. Εύκαρτα φέσα σύρμπουτα ρε. Έλα να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να πάει ψάρεμα. Απ' το φίλο σου. Έχεις σχέδιο εσύ. Μάλιστα, συγκεντρώνω. Συγκεντρώνω. Όπου φτάσει ξαπολά το remote control. Γιατί αυτή να φέρει την εφημερίδα. Δεν έστειλαμε το σύλλο. Με κολλήσετε κι εσείς πας την εφημερίδα. Αγία μου, κι εγώ σήμερα να ρωτιέμαι τι άλλο θα μου τάξει ο μάστρος μα. Εδώ και μου άξιζε να μου να μου πει τώρα με κάμι συνέτερο. Έρχεται! Σήμερα θα διαβάσω εγώ τα ζώδια σας. Περνάμε στο σαλόνι. Ωραία, περίμενε τώρα. Θα φορέσω τη γυαλιά μου. Κάτσετε όλες. Λοιπόν, Μαρίνα. Ναι, ακούω. Απόφυγε τις εξόδους και περιορίσου στο σπίτι με φιλικά σου άτομα. Κατά προτίμηση να τελειώσει. Ναι. Όχι του ίδιου φίλου. Τώρα τέλειωσε. Να μείνω σπίτι. Τέλειωσε. Να μείνεις αγάπη μου αφού το λέει το ζώδιο σου. Άντρη. Ναι, βέβαια, Στεφανάκη μου. Αν είσαι κοπέλα. Ναι, αν είσαι κοπέλα, ναι, αν είσαι κοπέλα. Μην μιλήσεις με κανέναν άντρα γιατί θα πάθεις ανεπανόρθωτη ζημιά. Με τώρα που πάθει τη ζημιά είναι οι άντροι. Να κάτσεις στο σπίτι είναι καλό να πάθεις και καμιά ζημιά. Βέβαια να κάτσεις στο σπίτι άμα το είπε το ζώδιό σου. Λοιπόν, Νίκη. Ναι, αγάπη μου. Μην μείνεις στον ίδιο χώρο με κάποιον άντρα. Απόφυγε την εργασία, δυσάρεστες εξελίξεις σε περιμένουν. Απαναγία μου, λαλείς να μετάνιωσε ο μάστρος μου για την αύξηση. Ναγία μου, τα πείσεις εν τούτη γιατρή. Α, κάτι, σκέφτεσαι το δικό μου να δούμε. Ναι. Λοιπόν, να αποφύγεις την καθημερινή σου πρωινή συντροφιά γιατί κάτι κακό σε περιμένει. Τι εννοεί δηλαδή, να με ραφταίνω τηλεόραση. Όχι, μου έρχεσαι πρώτα και πίνουμε καφέ. Ναι, κατάλαβες. Αφού το ξέρει, ο εξύπνος. Στέφανε! Φίλε μου, ναι. Σήμερα που έχω άδεια έρχεσαι να πάμε ψάρεμα. Όχι, δυστυχώς ρε Δημήτρη, δεν μπορώ, διότι είμαι υποχρεωμένος να καθαρίσω τη σοφίτα. Να μείνει σπίτι, ούτε να το σκεφτείς. Καθαρίστε την εγώ τη σοφίτα, παπά μου. Εδώ. Εσύ, όχι μάνα μου, να βρέξει. Α, μα καθόλου θα βρέξει, πολύ να καθαρίσω καιρός έξω. Να αφήσει, Στεφανάκη, το ζώδιο μου είπε μου κάτι για άντρα. Κι εγώ θέλω να αφήσει, ρε παπά. Εσύ, Νίκη μου, τι λες να κάνω. Εγώ λέω να πάει στο καλό. Άντε, μάνα μου. Άντε, Δημήτρη μου, να πάει στο καλό. Πάμε για ψάρεμα, ρε. Μπράβο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Υπέροχο. Λοιπόν, ελπίζω να μας αφήκουν ήσυχες να κλειωθούμε εδώ μέσα και ως αύριο το πρωί να δούμε έναν άντρα. Νίκο, είπες τους να αρχίσουν να έρθουν. Μα δεν να αρχίσουν. Να μείνουν και πάνω να κοιμηθούν. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι να πιούμε έναν άντρα. Εσείς κορούες τι θα πιείτε. Ζέστη σοκολάτα. Όχι, μάνα μου, κανένα τρώτε γλυκά να λιώσουν τα δόντια σας. Γιατί εσύ που τα έχεις σούλα, τι κέρδισες. Άμα σου καλύτερα. Πάντως είναι περίεργο. Ποιο πράγμα. Πάντως είναι πολλά περίεργο. Έντα πράγμα. Παιδιά, τα ζώδια μας σχεδόν είναι όλους τα ίδια. Τι δίκιο τώρα που το λέει, ναι. Ξανανυποψιάστηκα. Τα ζώδια μας ήταν σχεδόν όλα τα ίδια. Τώρα να τσακάρω. Ελάτε να δούμε. Παιδιά, κοιτάξτε, δέτε. Πάντως πονηρό. Παναγία μου, γράψα χαρτούθια και κολλήσα το διαβάζα μας τα πουτσιά. Με, βέβαια, αφού να θυμηθεί ο δικός μου τόσα πράγματα από όξω. Περιπέξα μας δηλαδή, δεν μας πούν τα ζωή που γράφει που κάτω γράψαν όλα δικά τους. Στέφανε! Βέβαια, τρε. Εμείς τώρα πρέπει να πούμε παπά. Με ό,τι φέρνεις, φουρός προλάβου. Παπά! Ανάγκη! Παπά! Ποιος είναι. Α, ένα φυτό. Φυτό. Κάμε τόπο να το βάλω μέσα. Ποιος είναι. Ο κύρις σου, γεια μου, είμαι ο κύρις σου. Άντε, κάμε τόπο να το βάλω μέσα. Γιατί εντύπηκες φυτό. Δίποτε καρναβάλια. Σε διατάζω, γεια μου. Σε διατάζω. Κάμε δυο βήματα πίσω. Ένα, δύο. Λοιπόν, τούτο δεν τρώω δεν και ποτέ ένα φίλο μου. Εδώ ρίσε μου το ένα φίλο μου που την Αφρική. Έπρεπε να το πάρω στο διαμέρισμα γη, αλλά δεν τα καταφέρα και να το πάρω αύριο στο χορκό με το διπλοκάμινο. Να το προσέχει. Βέβαια να το προσέχω. Μην είναι σε γη, εντάξει. Δεν τίποτε χάσει όδυνο, μπεφτέψουμε τίποτε. Δεν έχεις καμιά για μου, καμιά νέγια. Εκτελώνησα το κανονικά μου το τελωνείο. Κανονικότατα, δεν έχεις καμιά νέγια. Ούλα ενώνυμα. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για χαραμία. Βιάζεσαι, φύγεις. Έχω κάποια δουλειά. Έχεις δουλειά, εντάξει. Εντάξει, παπά μου, έγινε. Για χαρά, γεια μου. Για χαρά, Στέφο μου.
Κάτσε να το βάλουμε σε μια γωνιά, γιατί πέρασε μια φορά, πέρασε δυο φορές που ήταν, να το κοπάνω του. Πού να το πάρω, α, το βάλουμε εδώ, ναι. Ωραία. Κάπου πρέπει να το έβαλε. Πού το έβαλε. Στεφανάκη, σιγά να πέσεις κάτω. Ε, έφασε, πέφτω. Έπεσες. Να χαρά είμαι. Πέσε, συνέβησες. Κάπου πρέπει να το έβαλε. Το καρδάκι μου ψάχνεις, εμείς στο ψυγείο εδώ με, πίσω από τις ντομάτες. Έβαλε το μέσα στο ψυγείο. Ευχαριστώ, κόρη μου. Να είσαι καλά. Και εσύ καλύτερα. Μα μυρίζει κάτι το σαλόνι μας. Μυρίζει μια μυρωδιά σαν... σαν Αφρική. Μια μυρωδιά σαν ζούγκλα. Να δούμε τα δουλειά να ανοίξει μπάλα το Στεφανάκι. Όχι, δεν πρόκειται να βάλω μέσα τα σέρκα μου για να πιάσω καρυδάκι γλυκό. Θα το πιάσω με το πιρούνι. Έτσι, πολιτισμένα. Α! Αποφασίσαμε να φάμε γλυκό καρυδάκι πάλι. Ναι, αποφασίσαμε να φάμε γλυκό καρυδάκι. Τι είσαι παραπονό. Πόσο καρυδάκι να τρώσει κάθε μέρα. Γιατί τα μαλλιά σου είναι έτσι, άστα τα μπαλάκια σου είναι κατωμένα. Ανακατεμένα, τσίπα είδε φορέ που τα λέξα με βούρα με τη μότορα. Είπα να αλλάξω style, να τα κάνω περμανά. Περμανά. Ναι. Περμανά. Καλά, κάνω τα περμανά εσύ. Κάτι μυρίζει εδώ μέσα. Μυρίζει έτσι, πως στη ζούγκλα. Πως στην Αφρική. Να δούμε τα δουλειά σαν άνοιξε πάλι ο παπάς μου. Κόρη, μα τι έπαθες, έτσι τρένησες. Αφήσου με, Ράντρι. Πρέπει να κρυολόγησα την ώρα που μου πας στη μοτέρα με τον Αλέξ. Τι έπαθες δηλαδή. Πάρε τα με, Ράντρι, που να μου κάνεις το γιατρό τώρα. Αν θέλεις, πέ μου πεις. Ή μάλλον, πέ μου γιατί είμαι περίεργη. Δεν ξέρω, Ράντρι. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Νιώθω έτσι... αναγούλες. Ναι, πρώτη φορά νιώθω έτσι. Αναγούλες. Πρώτη φορά. Πώς και είσαι! Πρόσεξε τι να πεις, γιατί γύριζα στο μαξιλάρι τώρα. Καλά ρε, μια υπόθεση είναι έκαμα. Λοιπόν, έκαμα 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα να φάω 5 καρδιά γλυκό. Δεν είναι άσχημη επίδοση. Ας να χωνέψω λίγο και θα ξαναδοκιμάσω. Τηλέφωνο. Εμπρός. Γεια μου. Στέφο μου. Εξίασα και μου να σου πω κάτι. Είναι τίποτα, παπά. Και όξι χάνω. Στέφο μου. Στέφο μου, ζει το ανάφεντο το φυτό που σου έφερα. Θέλει πότισμα, να το ποτίσω. Όχι, γεμού, έθελει πότισμα. Να το βγάλεις έξω από το σπίτι, μάρι, τίποτε άλλο. Γιατί άμα τα φύγεις μέσα στο σπίτι και η μυρωδιά του προκαλεί ζάλι και μετό, γεμού. Εγώ δεν ένιωσα τίποτε. Για να σε πειράξει, γεμού, πρέπει να μείνεις δίπλα του και να το αναπνεύσεις. Τα ευλογημένα. Εξίασα τέλεια και άφηγα το μέσα. Δεν πειράζει, παπά. Όχι, γεμού. Πειράζει. Πρέπει να το βγάλετε έξω. Άμα και πάθετε τίποτε, προπαντώ σε ζωή, γεμού. Και τρώεται, γεμού, η γλώσσα της μάνας σου. Και τρώεται. Παναγία μου. Καλά, παπά. Μένει σε έννοια. Τώρα να το βγάλω έξω. Α, νομίζω πως άδικα ανησυχεί ο παπάς μου. Τέλος πάντων, κάτι μου μυρίζει σαν Αφρική, σαν ζούγκλα μου μυρίζει. Γείτο, η γείτο εμέσα χρειάζεται κάτι επίγον. Επίγον, πόσο είναι επίγον δηλαδή. Θέλω κρασί για να σβήσω τα αφέλια. Πήγαινε στην κουζίνα, ξέρεις το νοικοκυριό καλύτερα από ό,τι το ξέρουμε εμείς. Έτσι στην κουζίνα μου είναι το κρασί, είναι κάτω στο υπόγειο. Και φούμε να κατέβω μόνη μου, γιατί την άλλη φορά που κατέβηκα είχε ένα ποντικό μέσα. Γιατί, ποιο σου είπε ότι εγώ φούμε δηλαδή. Μα γι' αυτό μπορείτε, για να κατεβούμε μαζί. Πάμε μαζί. Θα με μυρίζει κάτι. Σαν ζούγκλα, σαν Αφρική, να το πω. Θυμούμαι που είμαι χαρτωμένη μονταρζά, έτσι μύριζε. Παναγία μου, δεν έχει χειρότερο πράγμα από το να δουλεύει η γενέκα. Να μ' αντούτα. Παναγία μου, πάνε, θα πιω καμιά μέρα τη στράτα κι όπου με βγάλει. Φιλενάτα, έκανα κάτι αφέλια μου. Δεν το έκαμε σφαΐ χωρίς να δανειστείς τίποτε που με να το πιστεύω. Όχι, ένστηκα λίγο κρασί και ότι ένιχα. Το δε κρέας είναι εκείνο που μου έδωσες την άλλη φορά που το χώρο θα θάναμος σου. Α, μάλιστα. Ήταν να σου πω να κάτσεις,
Αλλά θεώρησε να που γίνεται. Αν θέλει μια μπελή να βάλει το σπίτι σε τάξη. Άτε, άτε, άτε τώρα που να τα ρίξει σούλα στον Στέφανο, να είστε τον καημένο. Και ένα αναστατωμένο σήμερα τηλεφώνησε ο μάστρος του και ζήτησε του να πάει πίσω στη δουλειά άρον-άρον. Α, ενώ αν δεν το ζήταν να πάει άρον-άρον, ήταν να έρθει και άρθρο το σπίτι για λύ. Μαγιά μου. Να πω έτσι στα καλά καλούλικα. Ουχ. Και να νιώσω έτσι πον καιρό που ήμουν εγκύο στην άντρη. Παναγιά μου. Λαλείς. Όχι καλέ, αποκλείεται. Ήταν να ο καταλάβω. Α. Να μου ζουρώ με ένα χέρια. Αλέξη, μαρισμένα τα χέρια σου, πρόσεχε που να αντζήσεις. Εγώ μου έπλυνε τα πρίσκολα σου. Α. Μα τι έχεις, είσαι άρρωστη. Είμαι. Χα, μα αρρωστάς εσύ. Ναι ρε, αρρωστώ, είμαι που πέτραν εγώ. Και τι έχεις? Έχω τάση γέμετο. Αλλολείω να μας πεις ότι είσαι γέγγιος. Τέλος πάντων, εγώ να φκοπάνω να κάνω ένα μπάνιο, βάλω τις πιζάμες μου, τις παντόφλες μου και θα δω τηλεόραση. Πρόσεχε τώρα. Όλα χλιάσει και να βουρώ, δεν μπορώ να σε σηκώσω στην κατάσταση που είμαι. Στην κατάσταση που είμαι. Παραγία μου, αποκλείεται. Ξύπνα! Πάει η Αλέξη μου, είναι το φίλο σου τον τότε που αγαπάνε εσένα, είναι εσένα. Μπορώ να μιλάω τούτη. Ξύπνα, κόρη λαλό σου! Κόρη Άντρη, δηλαδή όποτε να κάνεις ζάλιμα από το θυκεύασμα σου, να έρχεσαι να με ξύπνας. Μου ήρθα να δω αν είσαι καλύτερα. Ναι, τώρα που το λαλείς, είμαι πολλά καλύτερα. Ναι. Είμαι όμως το πουλούι! Ας το καλό. Τώρα να πω κάτω να πιάσω τη σέντα μου και να πω στη Μακαρίνα να κάνω κανένα ψώνιο. Είσαι ψώνιο. Θέλεις να έρθεις. Θέλω να έρθω να με πάρεις μαζί σου. Άμα ρε, να σε πάρω, αλλά να περπατάς κανένα χιλιόμετρο μακριά μου για να μην καταλάβει ο κόσμος ότι είσαι μαζί μου, εντάξει. Τώρα που το σκέφτομαι δεν μπορώ. Πρέπει να μελετήσω τα του σχίσματος των εκκλησιών. Πρόσεχε να μην κοπείς. Τσάου. Γεια σου, Άντρη μου. Είσαι μόνη σου, τι κάνεις? Προσθυθίζω το βιβλίο. Α, ωραία, συνέχισε. Ο Στέφανος είναι μέσα? Ναι, λούνεται, έχει καμιά ώρα τραγουδά. Ω, άμα λούνεται ο Στέφανος, να μείνει εκεί μέσα ακόμα 2-3 ώρες. Εγώ να πιέζω καλά. Όχι, κύριε Δημητρή, κάτσε! Σιγά, αγάπη μου, σιγά, εντάξει, κάθομαι σε πιο. Λοιπόν, η Νίκη. Η Νίκη μέσα, Νίκη. Η Νίκη ήταν αδιάθετη και έπαιζε. Έπαιζε. Α, για να πέσει η Νίκη πρέπει να είναι πολύ άρρωστη. Εφωνάξετε του γιατρού. Πώς να του φωνάξω, κύριε Δημήτρη, είναι 3 χιλιόμετρα μακριά το σπίτι του. Πού είναι να με ακούσει? Με κατάλαβα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω πρέπει να πηγαίνω τώρα. Α, κύριε Δημήτρη, θέλω να με εξετάσει. Θα σε εξετάσω? Αμάνα μου, σκηνές για ανηλίκους. Οι γιατροί είναι νοσοκόμες. Εγώ πρέπει να πηγαίνω, νομίζω. Όχι, εξετάζει. Όχι, να πηγαίνω. Να πρέπει να φύγω. Όχι, μάνα μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Έφυγε. Κάτι έπρεπε να κάνω, αλλά αξίασα. Άρχιψα να ουλιάζομαι κι εγώ. Λαλείς να τούτο μου υποψιάζομαι. Μα γίνεται από τον αέρα. Θυμήθου ρε θυμήθου. Κανεί ρε να κνήθεις τι κέλες σου ρε, να πέσεις και καμιά τρίχα μέσα στο τσάι μας. Μα κάτι πρέπει να θυμηθώ, Αλεξίας. Πολλά πράγματα που πρέπει να θυμηθείς, Αλέξη, χάσες. Πες μου, είσαι καλύτερα? Που τη ώρα που ξάπλωσα στο κρεβάτι, είναι πέρασε μου λίγο. Γεια! Καλώς! Επιστρέψα σου, λέει τη Λευκοσία, ενόξα ακόμα. Πάντως όσα είχα, εξώθηκα σαν τα. Τούτος είναι ο προορισμός της γυναίκας να κρατάς, να εξωθιάζει. Και ο προορισμός του άντρα? Να τη χρηματοδοτεί. Άντε ρε, πήγαινε, άλλαξε. Με μείνεις έτσι, να έρθει κανένα πλάσμα να σε βρει τώρα έτσι. Ήρθαμε, γειτόνι. Α, το ξέρω εγώ. Τι κάνετε, είδαμε που σαφώς είπες δίνα και είπαμε να με φατσίζουμε γύρω. Το καλό σας που ξέρετε να πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν μου πίνει. Τσάι, είσαι άρρωστη. Ναι, νομίζει ότι... Άντε, γιατί έμπατε στο σαλόνι και αφήστε μας εμάς ποδά με την Άννα. Άντε. Άντε. Και βάλε τίποτε πάνω σου που μου το παίζεις στα Κύπρος. Άντε. Άντε, άντε, σίγουρα πάμε. Άντε ρε φίλε, έφαες κι ώρες να φορήσεις ένα μαντελόνι. Και ένα μπουκάμισο. Και σκιο παπούτσια.
Μα κάτι μυρίζει, ρε παιδί μου. Τι μυρίζει? Κάτι μυρίζει, ρε Στέφανε. Μα δεν μου βάλες πάνω σου. Εγώ? Κάμε, σε, τώρα έκανα μπάνιο, ρε. Τώρα έκανες μπάνιο. Ναι. Τι έβαλες? Έβαλα και αυτό το άκουα. Άκουα. Ξέρω εγώ άκουα. Τι άκουες, καλέ, κάτι παράξενο μυρίζει. Α, το φυτό, ρε. Το φυτό, ρε. Έφερε το. Ο παπάς μου. Έφερε το παπάς σου. Ναι. Τι να το κάνεις. Είναι να το πάρει στο χορκό να το βιτέψει. Έκαμε το δώρο ένα φίλο του. Α, είδε, του παπά σου έκαμε του δώρο ένα φίλο του. Του δικού σου φίλου, πότε θα του κάνει δώρο? Σου κάνω δώρο εγώ, ρε. Σου κάνω μια φινιζιά να κουτουλά πάνω. Άτε, ρε. Να μου λείπει η φινιζιά. Τι έπαθε, ρε. Στέφανε, αλλά καθόλου δεν είναι το στομάσι μου. Τι έπαθε. Περίμενε, σφαίρω λίγο νερό. Λίγο. Λίγο, ρε. Παπά, ρε. Πώ θέλει να μου φέρει νερό, ρε, που τον μπάνιο. Άι, μάλλον μου φάω σπίτι μου να πιω νερό. Πώς την έπιαζε εγώ να του φέρω νερό? Έφυγε. Τα εσυχίστηκα τέλεια τώρα. Κάτι ξύασε, κάτι ήθελα να. Παπά, ναι. Θα κάτσει στην τηλεόραση. Όχι, μάνα μου, να πάω να ποτίσω. Α, θα ήθελα να κάτσει εσύ, να κάτσω εγώ. Εντάξει, εγώ πάω να ποτίσω, εντάξει. Πρόσεχε να μην έβρεξε στο σύλλογο και να μην κυρολογήσει πάλι. Ναι, εντάξει. Έτσι, Άννα μου, σαν ήμουν στα καλά καλούλικα, πιάσα μία να γούλεσα, ούτε ίδιος να ήμουν. Ω, φιλενάδα, εγώ στη θέση σου ούτε να κάνω ένα τεστ να βγω από την έννοια. Μα σοβαρομιλάς, φαντάστηκες να έχω βρεφού, είναι εγώ και κόρη της παντριάς. Ω, ξεπερασμένες τούτες οι απόψεις, να το κάνεις. Να το κάνω, Λαλισσά, να ξενιάσω. Ή να ξενιάσεις ή να οχωθείς. Από Αναγιά μου, ζαρκέψε ένα να γούλες πάλι. Άρε, Άλεξη, και κατάφερες μου τι. Παπά, ναι. Έλα και θέλω σε γλυόρα. Τι είναι πάνω? Σε παρακαλώ, πήγαινε να σφιγμομετρήσεις τη γνώμη της μάνας μου για τις ανήπαντρες μητέρες. Να σφιγμομετρήσω, δηλαδή, ναι. Ποιο το σφιγμό της, να τους μετρήσω τους φιμούς της, τι είναι? Παπά, απλά πήγαινε και ρώτα την. Για τις ανήπαντρες μητέρες. Ναι. Ξέρεις τη γνώμη της μάνας σου για αυτό το θέμα. Δείχνει κατανόηση. Α, ωραία. Φτάνει βέβαια η ανήπαντρε η μητέρα να μένει κόρη της. Έβαψα την. Τουλάχιστον αν έκανα και τίποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προηγουμένως το λέμε πεθάνοντας στο μαζό μου. Τώρα πέραξε μου. Τι θες, μάνα μου, το βιβλίο σου? Εδώ είναι το βιβλίο σου, μάνα μου. Δεν το θέλω τώρα, Στεφανάκη, το βιβλίο μου. Τους άλλους τώρα είναι αυκό από το σχολείο. Γιατί? Τι γιατί, αφού να κάθομαι στο θρανείο και η δουλειά μου να είναι έτσι του μπωμένη, δεν θα με χωρεί. Δεν θα σε χωρεί. Συμβαίνει τίποτα, μάνα μου. Αλλά δουλειά σου, πάλι. Αν τζουραπεί σε φάτι ποτέ σήμερα, εμένει στη γη. Πάντως, αν είναι το βιβλίο σου που θέλεις, εδώ είναι το βιβλίο σου, πάνω. Αφήσ' το βιβλίο, Στεφανάκη. Κάτι έχει τούτη. Αχ, φιλενάδα, πάω στον Δημήτρη να του πω τα ευχάριστα, μάνα μου. Να τα μεγαλώσουμε μαζί. Κόμμα, εν τον είδαμε και η Άννη τον ευκάλαμε. Έδισε το ψηλό μαντήλι, η Άννα. Πάντως, έτσι ευκάλλω το παντελού, να φακά πάνω και κατεβαίνει κάτω η πεθέρα. Γράφε μου, ποια είναι η γνώμη σου για τις ανήπαντρες μητέρες? Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για τις παντρεμένες μητέρες? Αφού αν είναι παντρεμένες, θα κάνουμε και μπορώ. Αν καταλαβαίνεις, να σου το εξηγήσω. Να σου πω, έχεις ακουστά για εκείνον το επίδομα που διούν για το τρίτο μωρό? Σε 9 μήνες θα το πιάσουμε. Τι επίδομα μου λες, εσύχησες με τώρα. Λοιπόν, περίμενε να σου τα κάνω κουτσά καθαρισμένα. Ναι. Νομίζω είμαι έγκυος. Νομίζω είναι δικό μου. Μα τι ωραίο φυτό είναι τούτο του παπά μου, καλέ. Μα μόνο μυρίζει μου κάτι σαν ζούγκλα, σαν Αφρική. Να το κάνω να ησυχάσω. Βέβαια ο φαρμακοποιός είμαι μου δεν γίνεται τσιπρά από τον αέρα, αλλά και ξέρεις καμιά φορά. Με τι κάνεις? Για σαθιό, μπορεί να είναι και δίδυμα. Τι ξέρεις? Κάνε σε με θορύπιο. Άρη, Άλεξη, τι μου κατάφερες. Περίπου να σε αφήκει να τη ξαναφιλήσεις. Γεια σου, Μαρίνα μου. Τώρα να δούμε γιατί να δείξει το τεστ. Παναγιά μου, από το μάθημα να είμαι εγώ τώρα, τι είναι να της πω. Τι είναι να της πω. Εξακολουθώ να περνώ απαρατήρητος. Παναγιά μου. Α, δαμέ είσαι. Τι μου κατάφερες. Καλώς τη γυναικούλα. Έτσι, έναν και την νύχτα που σου πεθυσμένος και ήρθες που την πειραρία. Αν έκαμε σύνταν που έκαμε και στρα έκρυψε σαν τον άλουπο. Νοείο μου, αλουπέ! Τελικά δεν είμαι αόρατος, είμαι αλουπός. Κόρη άντρη, τα έκανα και σου κι άλλους που θέλουν να μπουν μέσα. Μαμά μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Δηλαδή, καλά, αλλά σε 9 μήνες δεν ξέρω. Α, που το άχος μου ακούω ότι θέλω, ακούω 9 μήνες. Μαρίνα μου, είσαι καλά? Είμαι καλά. Είπες σου τίποτα ο παπάς μου για μένα? Όχι, γιατί πρέπει. Όχι, δεν πρέπει.
Έμπρεπε, μάλιστα. Πε μου, το μπάνιο είναι ελεύθερο. Είναι οι άντροι μέσα. Οι άντροι! Ναι. Άντροι! Τέλειο νεύκα έξω και σου κι άλλους που κάρτερου. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Ήρθα. Άλλη δικιά που το άρχεται σπίτι μας του τόσο ένεση. Είναι καλά που σου λαλεί, Μαρίνα. Η Φίε ή πιένετε πολύ στην κουζίνα. Τι διαλέγουμε? Κουζίνα. Παναία μου, Παναία μου, τούτοι οι θυκιο, δηλαδή αν ήταν αντρόινο, ήταν να τσακώνονται ποτέ τους. Ώστε, αυτά. Αυτά, πέμα και τίποτε άλλο, ρε Μαρίνα. Μα να πω κράτας, να πω χωνεί και από πίσω σου. Τίποτε έχω. Εσύ σαν που και χωνείς κάτι, νομίζω. Τίποτε έχω. Παραγία μου, Παραγία μου, αρκέψα μπάλε. Παναία μου, αρκέψα μπάλε. Δύσκολη ζωή. Κι απρόβλεπτη, κι άμε που νομίζεις πως τα ξέρεις ούλα. Ούλα. Βρίσκεσαι έγκυο στο τρίτο κοπέλι. Άτε ρε Στέφανε, τώρα δεν έχει καμιά τσιμπηρούαν παγωμένη να πιούμε και να πιούμε χυμό. Αφού ήπιαμε δε σου λες προχτές ρε, αν θυμάσαι ρε. Και δεν ξαναπιά μπακάλι. Δηλαδή, καθώς γνωρίζεις, στο μπακάλι πάει μόνο νικεμένα, ούτε πόξε με αφήνει να περάσω. Ρε Στέφανε, τέτοια αναδιαθεσία που ένιωσα προηγουμένως, ποτέ μου την ένιωσα. Ανακατώθηκε το στομάχι μου, λέει, και παίζα μάπα μες στην κοιλιά μου. Ναι, αλλά όταν προθυμοποιήθηκε να πάρω σου φέρω νερό, εσύ εξαφανίστηκες. Ώστε να μου φέρεις νερό, ώστε να μου έφερνες νερό, ήταν να εξαφανιστώ μια άντζε κάτι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μόλις έφυγα που δαμέ, σε 5 λεπτά έφερα τα μίλια μου. Τα χιλιόμετρα σου δεν θα πεις. Ρε, εσύ, η Κύπρος εσταμάτησε να είναι η Βρετανική απικία. Εσταμάτησε. Και τώρα θέλεις να πεις, ρε Αντριώ, ότι νόμισες ότι έμεινες έγκυος που το αερούει. Ενώ εσύ μου ενόμισες ότι έμεινες έγκυος που το φίλει. Μα ρε Αντρί, τρομοκρατήθηκα για να με ειλικρινείς. Για να καταλάβεις το μεσημέρι που πέσα να ζημιθώ, μόνο να μαξούω και καρικούθηκα του μωρού έβλεπα. Μα ρε εγώ που φοήθηκα ότι να με βγάλουν από το σχολείο και να με κάνουν ράφτενα. Τούτο είναι και ένα σήμα για σένα. Κατσίες. Περιπέζω σε ρε Αντρί μου, αλλά κάτσε να γράψω ολόκληρο γράμμα του Αλέξη για να το εξηγήσω. Μα ρε, είμαστε πολλά χαζές. Μιλά για το άτομο σου. Ρε, είσαι εσύ που κόψεις και πιες τα λατσά να βρεις φαρμακιό που εσέ ξέρω. Έτσι μίου ρε. Γεια σας κορούες. Παρήνα μου τελικά είμαι έγκυος. Δεν μπορώ να εξηγήσω δηλαδή τις αναγούλες που έχω, αλλά αγκάστρι δεν έχω. Αναγούλες. Παναγία μου, Παναγία μου, ανακάτωσε μας τα στομάχια μας, α. Εσείς τουλάχιστον κορούες δεν είχετε τις υποψίες που είχα εγώ. Όχι, δεν είχαμε. Καθόλου. Παναγία μου, Παναγία μου, λίον άγχος που τράβησα. Ξέρετε τι σημαίνει να νομίζεις ότι είσαι έγκυος. Ξέρουμε το. Ξέρετε το. Όχι ρε μαμά, πού να το ξέρουμε, ναι ρε άντρη. Να μου να της πεις τώρα. Πρέπει να παρατηρήσουμε καλά το σπίτι, μήπως έφερε τίποτε ο παπάς σας που να μας πειράζει. Νικούα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, καλύτερα να ρωτήσουμε τον ίδιο. Να ρωτήσουμε τον ίδιο, πες και να μας δω και απάντηση του χρόνου. Ρε Ιαβο, θα το πιστέψετε, αλλά αρκέψα μπάλε. Πιστεύουμε το. Πιστεύουμε το. Σε παρακαλώ, φίλε, έλα να με βοηθήσεις να βγάλεις έξω το φυτό. Παρετών. Όχι, ρε, να σκεφτήσω από εμάς μόνος σου που το κουβάλισε μέσα. Και τώρα είπες ότι πρέπει να το βγάλεις έξω. Είπε μου ότι πρέπει να το βγάλω έξω, αλλά δεν θυμούμε για ποιο λόγο πρέπει να βγει έξω το φυτό. Πάει καλά που θυμάσαι ότι πρέπει να το βγάλεις έξω, φίλε μου, καλέ. Μα τι συμβαίνει, είσαστε άρρωστες. Πιάσε με αναγούλα. Στέφανε, ανακατώνε το στομάχι μου, πάλε. Μην ταράξετε, ανοίω εγώ. Ναι, δεν μπορούμε να ταράξω, είπε σου κανένας. Γεια σας. Μα πού είναι το φυτό, εκλέψεις σας το. Μα, τζάμε, το θωρείς. Πας σου είπα γε μου, Στέφω, να το βγάλεις έξω. Πάλε καλά γε μου, που έτσι σας επειράξε γε μου. Μα το φυτό που μυρίζει σαν την ζούντα. Σαν την Αφρική. Ναι, μας επειράξε, γιατί τουλάχιστον εμένα δεν με επειράξε. Τώρα όμως κάτι αρχίζω να παθαίνω και κάτι. Να με επειράξει εμένα τώρα. Συγγνώμη. Ναι, συγχωρείτε με και εμένα. Κύριε Λέησο. Έλα γε μου να το βγάλουμε έξω. Ναι, να το βγάλουμε. Να το βγάλουμε έξω γε μου. Πάτε γλύωρα γε μου. Γλύωρα. Α, ωραία. Τι που το φυτοβουδάρε με είναι καλά. Πολλά καλά, έβαλα το που κάτω στο παραθύρι τους γειτόνους. Λοιπόν, εγώ σε 2 λεπτά να το πιάω για μου για να φύγω, να το πάρω στο χωρκό. Παναία μου, επέρασε μου ως διαμαγείας. Και εμένα επέρασε μου. Αχ, δόξα τω Θεώ. Εμένα σταμάτησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας που διεξαγόταν μες στην κοιλιά μου.
Αμάνα μου. Στεφανάκη, γιατί μας βασανίζεις έτσι? Α, η αλήθεια να λέγεται, κομπέλες μου, το φταίσι μου είναι δικό μου. Τηλεφώνησα βέβαια στον Στέφον να το βγάλει έξω. Αλλά εγώ ξέρω τον Στέφανο, ξέρω τον πολλά καλά το γιο μου. Έπρεπε να έρθω εγώ να το βγάλω έξω. Το καλό του πεθερού μου έχει το γνώθεις αυτό για το γιο του. Φίλε, ένα με καμίζει να φοβούμε να έρθουμε ποδά. Το που είσαι έναν καλό του την υπόθεση. Όχι, μάνα μου. Έτσι καίσιν έθιμούμε να ξαναπάθα στη ζωή μου. Μόνο εσύ! Λοιπόν, Αγιονί, τι έντο. Λοιπόν, κορίτσια, να έρθετε μαζί μου στο χωρκό να ξεκουραστείτε, εντάξει. Να μας λείπει, ευχαριστώ. Εγώ να έρθω έξω απόψε. Α, και εγώ, μα που πρέπει να θυκευάσω, μην κόψα πίσω στο θυκευάσμα μου. Μήνα μου σελίδες πίσω. Εγώ θέλω να πάω, επιθύμησα να δω τα τσουρούφια. Να πάω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Και εγώ θέλω να πάω. Αλλά να στραφούμε γλίωρα και να μου δω και κανένα χαλούμι φρέσκο. Αλλά λέω να το ζητήσει να σου πληρώσει για την κούρσα. Νικό, μα γιατί με βρειάζει με το Στεφανάκι. Έκαμε σου έτσι λαχτάραν και εσύ δεν το άφηκε στον ατιμόρυτο. Νομίζει ότι άφηκα τον ατιμόρυτο, άντρη μου. Επειδή σέβομαι που δάμε ο παπά του. Τώρα να αφήσουμε καλή αλλού. Εγώ πάντω θέλω να πάω στη μάντρα να πάω. Είπαμε όχι. Λοιπόν, γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Γεια σου. Το καλό.